βρισκόμαστε στην Καλαμάτα, σε ένα υπέροχο μέρος που εκτός από τη θάλασσα και το βουνό και την παραλία έχει και ένα ίδρυμα. Ένα ίδρυμα που λέγεται Καπετάν Βασίλη. Είναι το μόνο που έχει το μικρό όνομα ενός ιδρυτή και το οποίο έχει επηρεάσει όλη τη ζωή της πόλης, γιατί όλοι μιλάνε γι' αυτό. Ποιο είναι το ίδρυμα αυτό? Το ίδρυμα Καπετάν Βασίλη έχει μια σχετικά σύντομη παρουσία από το 2012 ουσιαστικά. Προσπαθούμε να είμαστε πιστοί στο όραμα και τη φιλοσοφία του Καπετάν Βασίλη και ακολουθώντας το παράδειγμά του, εστιάζοντας στο κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης της Μεσσηνίας. Έχουμε σχεδιάσει ένα πλάνο, ας το πούμε έτσι, εδώ και 4 χρόνια, το οποίο προσπαθούμε να ακολουθούμε από τη μία πιστά, απ' την άλλη να προσαρμόζουμε με βάση την επαφή που έχουμε με τον αγροτικό κόσμο, το τι χρειάζονται, πώς το θέλουν, πού κινείται η κατάσταση, και να είμαστε από τη μία σταθεροί αλλά από την άλλη και αρκετά ευέλικτοι ώστε να είμαστε χρήσιμοι. Ποιες είναι οι βασικές αξίες του Ιδρύματος που ακολουθούν την κληρονομιά του Καπετάν Βασίλη? Κοιτάξτε, οι αξίες που ακολουθούμε εμείς είναι ουσιαστικά, όπως σας είπα, να είμαστε ρεαλιστές, να πατάμε στα πόδια μας και να είμαστε χρήσιμοι. Από την άλλη, βέβαια, όλα αυτά έχοντας ένα όραμα, όχι σε μια λογική εφήμερη και βραχυπρόθεσμη. Η Μεσσηνία είναι ένας ευλογημένος τόπος και έχει αυτή τη στιγμή δυνατότητες, τις βλέπουμε τις δυνατότητες και προσπαθούμε ακριβώς να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας, θεωρώντας ότι κάπου είναι και υποχρέωσή μας, κάπου είναι και κρίμα ακριβώς αυτές οι δυνατότητες να μην αναπτύσσονται. Όσον αφορά την αξία και την φήμη της περιοχής, έχει βάλει ένα μεγάλο, όχι λιθαράκι, λίθο, και το Ίδρυμα, αλλά κυρίως το Κώστα Ναβαρίνο, που είναι μια επιχείρηση η οποία έχει τις αρχές της αειφορίας, έχει τις αρχές της ποιότητας, έχει τις αρχές της εναλλαγής κουλτούρων και της σεβασμού της κουλτούρας και έχει φέρει και πολύ κόσμο. Και αυτό έχει βοηθήσει ήδη και τα προϊόντα. Βλέπουμε κάποια σύνδεση στα προϊόντα μαζί με το Κώστα Ναβαρίνο. Κοιτάξτε, εγώ βλέπω μια φιλοσοφία που αφορά τη Μεσσηνία και, αν θέλετε, γενικότερα την Ελλάδα. Το ακούσαμε και στη διημερίδα. Η Ελλάδα δεν έχει δυνατότητα σημείο την ποσότητα. Δεν θα χτυπήσει ποτέ τη φθηνή τιμή σε οτιδήποτε. Αυτό που η Ελλάδα έχει ως δυνατό σημείο είναι ακριβώς αυτά που αναφέρατε. Είναι η κουλτούρα της, είναι η εφορία της, είναι η ποιότητά της. Αυτό ακριβώς μπορεί να προσφέρει η Μεσσηνία σε όλα τα επίπεδα. Είτε αυτό λέγεται υπηρεσίες επισκεπτών, είτε αυτό λέγεται αγροτικό προϊόν, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Εκεί θεωρώ ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας γενικότερα, πόσο μάλλον της Μεσσηνίας, που έχει την τύχη να είναι ένας τόπος ευλογημένος. Και πάνω σε αυτό ακριβώς και εμείς επενδύουμε. Πάνω σε αυτό προσπαθούμε, αυτό ακριβώς προσπαθούμε να στηρίξουμε. Οργανώσατε κάτι μικρό, όμορφο, κομψό. Αυτό το διήμερο γίνανε παρουσιάσεις, αυτό το διήμερο γίνανε workshops, αυτό το διήμερο γίνανε μία έκθεση με B2B συναντήσεις και γενικά ο κόσμος ήταν μαζεμένος κοντά, αντάλλαξε εμπειρίες και φυσικά και γνώμες. Ποια ήταν η φιλοσοφία όταν το στήσατε? Η φιλοσοφία ήταν αυτή ακριβώς. Θέλαμε να είναι μια εκδήλωση η οποία καταρχήν να μαζέψει τον αγροτικό κόσμο της Μεσσηνίας σε ένα χώρο. Για μας ακόμα και το διάλειμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να βλέπουμε παραγωγούς που δεν γνωρίζονταν να συστήνονται και να συζητάνε τα προβλήματά τους από μόνο του είναι μια επιτυχία. Από την άλλη, βέβαια, αυτό που σίγουρα θέλαμε είναι να είναι και κάτι πρακτικό. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι το εκπαιδευτικό του κομμάτι, αν θέλετε, δηλαδή ευκαιρία να έρθουν άνθρωποι να συζητήσουν είτε την εμπειρία τους είτε τη γνώση τους και να την περάσουν αυτοί στον αγροτικό κόσμο της περιοχής, είτε αυτός λέγεται παραγωγός είτε μεταποιητής. Οπότε είχε έτσι έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και ένα πάρα πολύ πιο πρακτικό χαρακτήρα, ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, όσο και να κινούνται σε εκθέσεις, κάποιοι από αυτούς έχουν δυνατότητα, κάποιοι άλλοι όχι, να φέρουμε κάποιους αγοραστές εδώ, ώστε να τους δοθεί ευκαιρία να τους γνωρίσουν και είτε να κερδίσουν από την εμπειρία, να μάθουν δηλαδή τι χρειάζονται οι αγοραστές, τι ζητάνε, ποιες είναι οι τιμές στο εξωτερικό ούτε καθεξής, είτε να κλείσουν και κάποιες συμφωνίες, όπως ακούω ήδη ότι γίνεται. Τι έχουμε να περιμένουμε από το Ίδρυμα για τα επόμενα χρόνια? Δουλεύετε σε κάποιες ιδέες που θα μπορούσατε να τις μοιραστείτε μαζί μας? Κοιτάξτε, δουλεύουμε σε κάποιες ιδέες. Εμείς ένα από τα πρώτα πράγματα που κάναμε σαν Ίδρυμα ήταν ότι στήσαμε ένα σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης για τη Μεσσηνία. Και πάνω σε αυτό βαδίζουμε αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική κάποιων δράσεων που ο κόσμος μας έχει ζητήσει. Τις προσαρμόζουμε βέβαια πάντοτε, αλλά είναι κομβικές για μας. Το ένα είναι η ανάδειξη αυτό που λέμε της μεσσηνιακής γαστρονομίας, των τοπικών προϊόντων ουσιαστικά.
το οποίο το κάνουμε μέσα από, με διάφορους τρόπους, μέσα από τα σεμινάρια τοπικής γαστρονομίας που κάνουμε στις τοπικές επιχειρήσεις εστίασης. Είναι αυτή εδώ η διημερίδα εξαγωγών, είναι το εικονικό μουσείο μεσυνιακής διατροφής, ένα ολόκληρο κομμάτι δηλαδή που έχει να κάνει με τη δικτύωση του προϊόντος με τις αγορές. Από εκεί και πέρα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να καλύψουμε τα κενά της πρωτογενούς έρευνας που υπάρχουν. Το έχουμε ήδη κάνει με το ελαιόλαδο και την έρευνα που είχαμε χρηματοδοτήσει με το UC Davis για τη σημασία της ελαιοκανθάλης. Το έχουμε κάνει με τη μαύρη σταφίδα και τις ιδιότητές της. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική να ψάχνουμε να βρούμε πού υπάρχει δυνητικό πλεονέκτημα στα αγροτικά προϊόντα της περιοχής και πού λείπει η έρευνα που θα τα στηρίξει και θα τα βοηθήσει να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Θα δώσει όπλα στον παραγωγό ή στον επιχειρηματία να βγει και να μπει, να βάλει ένα health claim, να πει το δικό μου προϊόν είναι καλύτερο γι' αυτό και αυτό το λόγο και να έχει από πίσω μια έρευνα να το στηρίξει και όχι απλά ένα γείτονα που θα πει ναι, καλά τα λέει. Και το τρίτο επίσης πολύ σημαντικό για μας είναι η εκπαίδευση. Mm-hmm. Εκπαίδευση, αυτό που λέμε διαβίου μάθηση, ας το πούμε έτσι. Το οποίο συζητάμε κάποια πράγματα και όλες από τώρα για το πώς αυτό μπορεί να γίνει πιο συστηματικό, και το οποίο βέβαια αφορά, όπως είπα, όλο το κομμάτι, δηλαδή εκπαίδευση από γεωτεχνικά θέματα, από το χωράφι, μέχρι εκπαίδευση που αφορά το εξαγωγικό μάρκετινγκ ή την τυποποίηση ή οτιδήποτε τέτοιο. Κλείνοντας, ήθελα να ρωτήσω, στα 4 χρόνια αυτά, ούτε μικρό ούτε μεγάλο διάστημα είναι, η δική σας αίσθηση, έχουμε κάτι το οποίο αλλάζει, το νιώθετε ότι πάμε προς κάποια κατεύθυνση? Κοιτάξτε, σίγουρα ξεκινήσαμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Αυτό μας δημιούργησε από τη μία πολλά προβλήματα, από την άλλη όμως, αν θέλετε, ήταν και απαραίτητο, με την έννοια ότι υποστηρίξαμε τον κόσμο σε μία περίοδο που το χρειαζόταν περισσότερο. Εγώ πραγματικά, δηλαδή, και μέσα που υπόθηκε, χάρηκα πάρα πολύ όταν άκουσα έναν παραγωγό να λέει ότι από τον τόπο μου ήσασταν οι μόνοι που μου είπατε μια καλή κουβέντα. Το οποίο βέβαια αυτό είναι ψυχολογική στήριξη, αλλά υπήρχε και πιο πρακτική στήριξη, το ότι γινόταν αυτές οι διμερίδες εξαγωγών, το ότι γινόταν κάποια πράγματα μέσα σε μια κρίση που ο κόσμος, αν θέλετε, ήταν και απογοητευμένος ή απελπισμένος, πιστεύω έχει τη σημασία του. Απ' την άλλη, είμαστε και σε μια περιοχή η οποία με τον ένα με τον άλλον τρόπο κατάφερε, παρά τα προβλήματα, να ανταπεξέλθει σε αυτή την οικονομική κρίση πολύ καλύτερα από ό,τι άλλες περιοχές της Ελλάδας που χτυπήθηκαν άσχημα. Λόγω συγκυριών, λόγω προσπαθειών. Κυρίως λόγω προσπαθειών, θα έλεγα, δηλαδή η Μεσσηνία επιμένω ότι έχει ένα ανθρώπινο δυναμικό πάρα πολύ δυνατό, το οποίο είδε έγκαιρα πράγματα, προσαρμόστηκε έγκαιρα σε καταστάσεις, και βλέπω τη διαφορά. Βλέπω δηλαδή αυτό που είδατε κι εσείς, νέους παραγωγούς, ακούμε επιχειρήσεις που ξεκίνησαν την εξαγωγική δραστηριότητα το 12, το 13, δηλαδή μες στην καρδιά της κρίσης, και αυτή τη στιγμή πάνε καλά. Όλα αυτά για μας είναι ελπιδοφόρα και μας βοηθάνε να συνεχίσουμε. Καταδείχθηκε ένα θέμα, ένα πρόβλημα, μία δυναμία, ότι η συνεργασία είναι δύσκολη μεταξύ μας. Όμως εσείς δείξατε ένα δρόμο, τη συνεργασία μεταξύ δύο ιδρυμάτων, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη, αλλά σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια. Τι σηματοδοτεί αυτή η συνεργασία σας? Νομίζω ότι είναι αυτό που λένε το διοικίνδυα του παραδείγματος. Δεν μπορεί να λέμε συνέχεια και να πιέζουμε, αν θέλετε, σε ένα βαθμό και όλες στον αγροτικό κόσμο για το πόσο απαραίτητη είναι η συνεργασία και εμείς να μην συνεργαζόμαστε. Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια είναι ένα πραγματικά ιστορικό ίδρυμα. Είναι μια οικογένεια που έχει στηρίξει αυτόν τον τόπο για πάρα πολλά χρόνια. Και ήρθε, σαν, αν θέλετε, για μας σαν φυσική συνέχεια αυτή η συνεργασία. Έχουν κάνει πάρα πολλά. Εμείς ξεκινούσαμε τώρα σαν ίδρυμα. Εντάξει, η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου έχει κάνει πάρα πολλά πιο πριν. Οπότε ήταν ο φυσικός μας σύμμαχος. Και δεν χρειάστηκαν και πολλά, αν θέλετε. Δηλαδή, πραγματικά βγήκε αυτό το πράγμα λίγο από μόνο του, ότι φυσικά και θα συνεργαστούμε, να το στήσουμε. Και υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Σας λέω, γιατί ακριβώς υπάρχει ένα κοινό όραμα. Και εμείς από την πλευρά μας, Ανθρώπους Branding, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που μας δώσατε δυνατότητα να συνομιλήσουμε, να φέρουμε λίγο από την δική μας εμπειρία, να ακούσουμε αρκετά πράγματα, και νομίζω ότι φεύγουμε πολύ γεμάτοι και αυτό το μήνυμα του Ιδρύματος θα το μεταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.